κρεμασμένο σαν αετοφολιά στον ορεινό όγκο της Πίνδου, με τα ειδόνια να κελαϊδούν ολόγυρα, τους κοκκινόφτερους αετομάχους να λαμπυρίζουν στον ήλιο και τους αθέατους βοσκούς να σκορπούν από τα βάθη των αιώνων την ευχάριστη μελωδία της φλογέρας τους, το Μέτσοβο βάζει κάθε καλοκαίρι τα γιορτινά του για το αντάμωμα των Αρμάνων, των Βλάχων που συγκεντρώνονται εδώ από όλη την Ελλάδα αλλά και από τα γειτονικά κράτη, αναβιώνοντας θρύλους και παραδόσεις αιώνων, ήθη και έθιμα που κράτησαν ακέραια, το φρόνημά τους που ήταν και παραμένει άρρηκτα και αναπόσπαστα δεμένο με τη διαχρονικότητα του ελληνισμού. Και όλα αυτά στη δύση του 20ου αιώνα, στην ανατολή της τρίτης χιλιετίας. Οι Αρμάνοι, οι βλάχοι της ελληνικής Χερσονήσου, αποτελούν μια ελληνική πληθυσμιακή ομάδα, η οποία εκτός της ελληνικής γλώσσας μιλά και μια λατινογενή διάλεκτο που ανάγει την παρουσία της στην εποχή της κατάληψης και κυριαρχίας της Ελλάδας από τους Ρωμαίους. Η γεωγραφική παρουσία των Αρμάνων εκτείνεται κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου από την Αιτωλία ως τα όρια του Γενούσου ποταμού και της Εγνατίας οδού. Η ελληνική γλώσσα είναι αυτή μέσω της οποίας εκφράζονται τόσο προφορικά όσο και γραπτά. Η γλώσσα που χρησιμοποιούν στην καθημερινή προφορική και γραπτή επικοινωνία τους. Το αρμάνικο βλάχικο γλωσσικό ιδίωμα χρησιμοποιείται μόνο σαν μέσο επικοινωνίας στον οικογενειακό τους κύκλο. Οι βλάχοι στο διάβα του χρόνου έχουν τα δικά τους σχολεία όπου η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά, όπως άλλωστε και η Θεία Λειτουργία στους ναούς τους. Για πάνω από 2.000 χρόνια ιστορικής παρουσίας των βλάχων πουθενά δεν αναφέρεται αρμάνικο γραπτό κείμενο ή έργο, εκτός από την περίπτωση κάποιων βλάχων από τη Μοσκόπολη που κατέγραψαν ένα αρμανικό λεξιλόγιο, ταυτόχρονα όμως με αντίστοιχο ελληνικό και αλβανικό. Κουλός πλεγαντιά, λιάμα μολιά, κουλός πλεγαντιά, σπερκεζιά. Κουλός πλεγαντιά, σπερκεζιά, πέτει πάλι καμαγκά, κουλός πλεγαντιά, σπερκεζιά. Φετίγε βαράλια μανούλια, φετίγε βαράλια καμαγκά. Yanina quarti pur, vete mare giolale, Yanina quarti pur, vete mare giolale.